πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε λίγο συμπόνια στον εαυτό μας, γιατί αυτό που ζούμε είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση. Ειδικά μια δύσκολη κατάσταση για την ψυχική μας υγεία, γιατί η κατάσταση της απομόνωσης και της μοναξιάς είναι πραγματικά επικίνδυνη και για την υγεία μας γενικώς, αλλά σίγουρα για την ψυχική μας υγεία. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς με τους εαυτούς μας αυτή την περίοδο. Δηλαδή μπορεί να είμαστε πιο πολύ ίσως ευερέθιστοι, να είμαστε λίγο πιο πολύ εκνευρισμένοι, είναι οκ. Okay. Πιο πολύ στεναχωρημένοι, είναι εντάξει αυτό. Και πολλές φορές η δυσφορία που νιώθουμε προέρχεται από το ότι δεν θα πρέπει να είμαστε, θα πρέπει να είμαστε θετικοί, να είμαστε καλά. Κάποιες φορές μπορεί να μην είμαστε καλά και είναι οκ. Okay αυτό. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη μου. Έτσι. Να είμαστε οκ, okay, δηλαδή με το τι αισθανόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή, λέτε εσείς, έτσι. Έτσι. Να είμαστε οκ, okay με το να μην είμαστε οκ, okay, στην ουσία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αν παραδεχτούμε ότι είναι οκ okay που δεν είμαι οκ, okay, μετά μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, δεν κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν είμαι καλά και τι μπορώ να κάνω αν θέλω για να είμαι καλύτερα, αν το θέλω. Άρα αφού κατανοήσω ότι δεν πρέπει να είμαι καλά, μπορώ να πω τι θα ήθελα να κάνω, αν θα το θέλω. Αυτό το οποίο λοιπόν βοηθάει σε αυτές τις συνθήκες είναι πώς θα μετασχηματίσουμε ας πούμε, την κατάσταση από το ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση γιατί δεν είναι αλλιώς και το γιατί δεν είναι αλλιώς πάντα δημιουργεί δυσφορία στο ότι τώρα αυτό είναι, πώς μπορώ εγώ να το περάσω όσο καλύτερα γίνεται δεδομένων των συνθήκων. Δεν πρέπει να το περάσω καλά γιατί είναι δύσκολο, επαναλαμβάνω. Αλλά αξίζει να εστιάσω στο πώς θα μπορούσα να περάσω καλύτερα. Κύριε Φλαμούρη, επειδή να πούμε την αλήθεια ότι αυτό θέλει έναν χρόνο επεξεργασίας του κάθε ενός με τον εαυτό του, αλλά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μπροστά μας και ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος γενικώς. Κάτι πιο πρακτικό, γιατί οι συνθήκες διαβίωσης πολλών από εμάς δεν είναι και τόσο εύκολες, έτσι. Μικρά διαμερίσματα, πολλοί άνθρωποι μέσα, οικονομικά προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο. Κάτι πιο. Και χαιρετιαστώ. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αφού έχουμε θέσει λοιπόν το γενικό πλαίσιο, το οποίο είναι τι μπορώ να κάνω, αλλαγή του τρόπου σκέψης, δηλαδή στη εστίαση τι μπορώ να κάνω για να είμαι καλύτερα, πάμε να δούμε τι μπορώ να κάνω στην πράξη για να είμαι καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν είμαστε κλεισμένοι λοιπόν μέσα σε ένα σπίτι, ο τρόπος για να περάσουμε καλύτερα είναι πώς θα καταφέρουμε να γεμίσουμε τις ώρες μας, σπίτι της ουσίας, με πράγματα τα οποία μας γεμίζουν, μας δίνουν χαρά και νόημα. Τι σημαίνει αυτό, πώς αντλούμε νόημα από τη ζωή μας και από τη δυσκολία μας, με το να κάνουμε πράγματα που νιώθουμε ότι εξελισσόμαστε. Ο καθένας κάνει διαφορετικό. Mm-hmm. Μπορεί να είναι εξελίσσομαι διαβάζοντας κάτι από το γουστάρ και έχω πλέον του χρόνο. Για πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία να ξεκουραστούν, που το έχουν ανάγκη. Σαφώς οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται αντικειμενικά, όπως είπατε, με οικονομικά προβλήματα, για αυτούς τους ανθρώπους η συμβουλή είναι μία. Ψάξει για βοήθεια για άλλους ανθρώπους. Το πιο θεραπευτικό πράγμα, το πράγμα το οποίο μας συνδέει πολύ απ' όλα, είναι το να μιλάμε με άλλους ανθρώπους. Οπότε, ας ψάξουμε για βοήθεια, δεν είναι ντροπή. Το ζει όλη η παγκόσμια κοινότητα και αυτό είναι το μόνο καλό πράγμα σε όλο αυτό, ότι το περνάμε ταυτόχρονα όλοι. Οπότε, να μιλάμε, λέτε, να μιλήσουμε, λέτε. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Είναι ό,τι πιο βοηθητικό, ό,τι πιο θεραπευτικό. Το να ανοιχτούμε και να μιλήσουμε. Γιατί όλοι περνάμε. Και ενώ είναι, λέμε, χαρά μοιρασμένη δύο φορές χαρά, λέω στο blog μου, ταυτόχρονα ισχύει ότι λύπη μοιρασμένη μισή λύπη. Μάλιστα. Όλοι το υποφέρουμε, όλοι δεν περνάμε καλά. Αν μοιραστούμε όμως το πρόβλημά μας, θα γίνει καλύτερο. Είναι όπως παλιά σου τα ρεπέτικα δίδυτα, έτσι θα ρεπέτικα τα ζεμπέκια. Ήταν το τραγούδι αυτό που υπέφεραν και τα κάνανε τραγούδι και κάπως έτσι ο πόνος απαλύνονταν. Ναι. Και κάποιος μέσα από τον χορό έδινε το δικό του σημάδι του πόνου του, λέτε, και τη μοιραζόταν αφού δεν μπορούσε με άλλο τρόπο, μάλιστα. Άρα να μοιραστούμε αυτό που νιώθουμε και να μιλήσουμε με ανθρώπους ή με τις ειδικές υπηρεσίες οι οποίες υπάρχουν για να μας τονώσουν το ηθικό. Ακόμα καλύτερα, δεν είναι ντροπή, είναι επιβάλλεται αυτές τις μέρες για όσους δεν ταλαιπωρούνται και είναι πολύ αυτοί. Να ανοιχθούμε μέσα στο σπίτι μας ή μέσα από το σπίτι μας, λέτε, κύριε Φλαμούρη. Ναι, δείχνω το Θεό, η τεχνολογία μας έχει επιτρέψει να έχουμε επαφή πολύ πιο εύκολα από ότι κάθε άλλη εποχή. Ας τη χρησιμοποιήσουμε επιτέλους για προς όφελός μας. Ας όντως συνδεθούμε.